θα ήθελα να ξεκινήσω δικαιολογώντας λίγο τον τίτλο του φορέα της Αρχιεπισκοπής που ασχολείται με το θέμα της νεότητας και της οικογένειας και στο οποίο με πολύ μεγάλη έτσι χαρά και διάθεση όλοι υπηρετούμε, διακονούμε. Είναι το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας. Αυτό ξέρετε, παλιότερα υπήρχε το Γραφείο Νεότητας. Αποφασίσαμε όμως και είδαμε ότι δεν είναι απλά και μόνο θέμα μετονομασίας, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας, το νιάξιμό μας, την προσοχή μας προς τους νέους ανθρώπους και την οικογένειά τους. Και τούτο γιατί όλοι σήμερα όσοι έτσι αφουγκράζονται και μελετούν τα φαινόμενα της κοινωνίας μας συμφωνούν ότι ο καθένας από εμάς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ό,τι είμαστε το έχουμε πάρει από την οικογένειά μας ο καθένας. Η οικογένεια του καθενός από εμάς, η πατρική οικογένεια ήταν και είναι το πρώτο μεγάλο σχολείο, το πρώτο πανεπιστήμιο θα έλεγε κανείς της ζωής του ανθρώπου. Υπάρχουν κάποιες μελέτες κοινωνιολόγων που λένε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ένας άνθρωπος κοντά το 90% της προσωπικότητάς του είναι αυτό που έμαθε και πήρε από το σπίτι του, την οικογένειά του. Μετά θα έρθει το σχολείο, η κοινωνία, η εκκλησία, η ενορία, αλλά αυτά δεν θα επηρεάζουν την προσωπικότητά του περισσότερο από ένα 10%, ενδεχομένως και λιγότερο. Αυτό βέβαια δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε γιατί συμβαίνει. Μέσα στην οικογένεια υπάρχουν πολύ ισχυροί δεσμοί. Μέσα στην πατρική του οικογένεια ο άνθρωπος μένει πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα μένει πάρα πολλά χρόνια στα πρώτα ευυπηρέαστα χρόνια της ζωής του. Από μηδέν, ας το πούμε έτσι, μέχρι... είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, στο θέμα αυτό να τονίσουμε το εξής. Ότι για όλους τους έμβιους οργανισμούς που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, περίπου γνωρίζουμε πότε γίνεται ο απογαλακτισμός τους. Πότε δηλαδή τα ζώα φεύγουν από τη φωλιά, πότε τα πουλιά φεύγουν από τη φωλιά τους. Για το μόνο έμβιο οργανισμό που δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει πότε γίνεται αυτός ο απογαλακτισμός του από την οικογένειά του, είναι ο άνθρωπος. Θα μπορείς να πει κανείς ότι είναι το 18ο έτος της ηλικίας, αλλά αυτό είναι απολύτως συμβατικό. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν και ποτέ από την οικογένειά τους. Και το λέω να πω και δεν οριμάζουν ποτέ. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει κανείς τις οικογένειες σήμερα. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν και μεταβάλλονται ραγδαία. Έχουμε νέες μορφές οικογένειας. Αυτό μπορεί να το βάλει κανείς εισαγωγικά ή να μην το βάλει. Και το μορφή και το οικογένειας, αλλά όμως υπάρχουν αυτά. Αυτά όλα τα βλέπουμε, τα μελετούμε. Και από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε πόση αξία και πόση σημασία έχει για μας η παραδοσιακή οικογένεια, αυτή την οποία γνωρίσαμε, αυτή στην οποία μεγαλώσαμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό εάν θέλει κανείς να δείξει ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον, ποιμαντικό και γενικότερο ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους, να ξεκινήσει μιλώντας για την οικογένεια. Δηλαδή, για το αν υπάρχει αυτό το θερμοκήπιο αγάπης μέσα στην οικογένεια, στο οποίο θα μεγαλώσει ομαλά ένας άνθρωπος. Και στα πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλά και στην εφηβεία, εκεί που θα έρθουν τα δύσκολα χρόνια. Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει αρμονικά και ομαλά ένας άνθρωπος είναι η αγάπη. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν, ξέρετε, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα έμβριο, ενώ είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, καταλαβαίνει, αφουγκράζεται, εάν οι γονείς το αγαπιούνται και αν το περιβάλλον στο οποίο θα γεννηθεί είναι ένα περιβάλλον αγάπης. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία. Και αμέσως μόλις γεννηθεί, καταλαβαίνει αυτό το περιβάλλον στο οποίο μυρίζει, θα λέγαμε, αυτό το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε. Καμιά φορά όταν βλέπουμε ένα μωρό να γκρινιάζει πάρα πολύ, ή όταν οι δάσκαλοι στο σχολείο βλέπουν ένα παιδί με πάρα πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά του, ή όταν βλέπουν ένα παιδί που ήταν καλός μαθητής και ξαφνικά υπάρχει μια κάθετη και απότομη πτώση στα μαθήματά του, καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει με την οικογένειά του. Έτσι λοιπόν, είτε το θέλουμε είτε όχι, όσο και αν αλλάζουν τα πράγματα, όσο και αν διαμορφώνονται καινούριες καταστάσεις όσον αφορά στο θεσμό της οικογένειας, η οικογένεια παίζει έναν απολύτως καταλυτικό ρόλο στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου, είτε θετικά είτε τυραννικά δυστυχώς μερικές φορές,
και ο καθένας από εμάς κουβαλάει και φοβάμαι ότι θα κουβαλάει για όλα τα χρόνια της ζωής του αυτά τα οποία θετικά ή αρνητικά πήρε από την οικογένειά του. Όχι τόσο τις συμβουλές που άκουσε, τα λόγια που άκουσε. Ποιος από εμάς θυμάται τις συμβουλές που πήρε από τους γονείς του, είτε από τους βιολογικούς γονείς του, είτε από τους πνευματικούς πατέρες. Κυρίως αυτά που έζησε. Αν έζησε μέσα στην οικογένεια έτσι, την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη φροντίδα, τη στοργή. Και επιτρέψτε μου, και κάθε άνθρωπος θα θυμάται εάν τα βίωσε αυτά όλα και στην πιο μεγάλη οικογένεια, στην ενορία. Διότι ακριβώς η ενορία αυτό είναι ο πλατιασμός της οικογένειας, το άνοιγμα της αγκαλιάς της οικογένειας, η δεύτερη πιο μεγάλη οικογένεια του ανθρώπου.